πρώτος γύρος. You know the rules. Please fight without fouls. No spinning back fist. One clinch, one. Okay. Touch gloves. Διαιτητής Στράτος Χριστοδούλου. Judge. First round. Fight. Είναι και προκλητικός εκείνος. Είναι γελαστός, αλλά δεν καταλαβαίνεις βασικά και πότε γελάει. Το κάνει προσποίηση. Πολύ καλός ο Νίκος, πολύ καλός. Έχει το κέντρο, συγκεντρωμένος. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Ωραία τα low kick που περνάει ο Νίκος και η γυριστή του Κινέζου επικίνδυνη. Μαζεύει σημεία ο Νίκος. Με αριστερά ιστορικά low. Πολύ ωραία, πολύ ωραίες απαντήσεις εδώ, πολύ φινά χτυπήματα. Πολύ συγκεντρωμένος ο Νίκος εδώ. Θα λέγαμε σπάει λίγο το τζαμπουκά στον Κινέζο αθλητή που είναι πολύ σκληρός. Ωραίο jump ίσιο από τον Κινέζο, που έχει πολύ καλή τεχνική και δυνατά λακτίσματα. Εξαιρετικός πρώτος γύρος, βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είπαμε ότι όσο ανεβαίνουν και τα κιλά, οι Έλληνες αθλητές είναι έμπειροι, ψημένοι και ποιοτικοί. Πιο καλός ο Νίκος, έχει κερδίσει το κέντρο, πιο καλά χτυπήματα. Πολύ ωραίες απαντήσεις εδώ. Drop it down and move it slow. Go girl, go girl, go girl and wind up fast. Go girl. Δεύτερος γύρος. Νομίζω ότι είναι και το Γιάννη το Μιχαλόπουλο. Είναι στη γωνία, ναι. Μαζί με τον Θεοφάνη. Όπως και ο Νίκος Κελέκης. Πολύ καλός αθλητής και αυτός της ομάδας του Γιάννη του Θεοφάνους. Mm-hmm.
Ξανά το κέντρο ο Νίκος. Βλέπουμε δεν πάει πίσω. Πέρασε μόλις ένα low kick. Ξανά low kick. Εδώ θέλει λίγο προσοχή γιατί και οι δύο αθλητές μπαίνουν μέσα με το κεφάλι. Δεν πάνε πίσω κανένας από τους δύο. Πιο καλός ο Νίκος πάλι. Έχει κρατήσει το κέντρο, έχει περάσει καλύτερα, έχει κάποια σημεία πιο καθαρά. Πολύ ωραίο το δεξί κροσέ, που πήγε να του μπώσει και το αριστερό από τον Νίκο. Δύο μας εμένα, καλά. Ωραίος συνδυασμός. Σε αυτό το γύρο ο Νίκος υπερτερεί πολύ, ακόμη περισσότερο στα σημεία. Είναι, έχει φύγει πολύ μπροστά. Έχει μεγάλη διαφορά δηλαδή. Ενώ ο Κινέζος μου κάνει εντύπωση είναι πολύ σκληρός και μπαίνει με όποιο τρόπο μπορείς να φανταστείς. Χωρίς όμως να μπορεί να βρει κάτι καλό για αυτόν. Είναι αρκετά μελετημένος ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο Γκίκας. Είναι πολύ έμπειρος ο Νικός, δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Είναι σε καλή μέρα. Ωραίο αυτό το ίσιο αριστερό. Βρήκε στόχο μαζί με το round. Και ο Φεζουλά είναι πιο πίσω για την ομάδα του Θεοφάνους. Τρίτος και τελευταίος γύρος. Ένα αλλάκτισμα, ένα hook ήταν αυτό, πολύ ξαφνικό, απότομο. Πέρασε από την άμυνα του Νίκου, δεν το περίμενε. Πολλές φορές αυτά τα χτυπήματα είναι σαν γρατζουνιές. Στιγμία, δηλαδή χάνεις την όραση γιατί είναι σαν ξύσιμο. Παρ' όλα αυτά ο Νίκος κατευθείαν ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Παρόλο που φαντάζομαι ότι θα βλέπει λίγο... Από τον αμάτι λίγο θολά, ναι. Πολύ ωραίες απαντήσεις. Πάλι σιγά παίρνει τον έλεγχο. Ο Κινέζος ξανά αυτό το περίεργο το χτύπημα. Είπαμε ο Κινέζος φαινόταν πολύ επιθετικός, είναι πολύ σκληρός παίκτης, απλά δεν έχει καταφέρει να κάνει παιχνίδι με τον Νίκο. Και έδειξε πραγματικά για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου τις δυνατότητες του.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία round από τον, από τον Νίκο που παίρνει τον έλεγχο πάλι σιγά σιγά του παιχνιδιού. Ωραίο γόνατο, πολύ ωραίο. Κρατάει ο Νίκος. Περνάει σιγά σιγά κάποια ακόμα σημεία. Προσπαθεί να βάλει το γόνατο, τον βλέπουμε το ψάχνει. Πιο πολλά σημεία ο Νίκος και σε αυτό το γύρο, αν εξαιρέσουμε αυτό το χτύπημα που ήταν όντως ένα ξαφνικό λάκτισμα, είναι πιο μπροστά και στα σημεία, καταφέρνει να επικρατήσει πιο καθαρά χτυπήματα. Εδώ να το προσπάθησε να περάσει. Παρακαλώ για την απονομή τον κύριο Γιάννη Κολιόπουλο. Μπορείς να έχει κάνει μεγάλη ζημιά το χτύπημα του Κινέζου στο λάκτισμα. Ο Κινέζος είχε ένα λάκτισμα αλλά ήταν όλο το υπόλοιπο μέρος του αγώνα πίσω. Δηλαδή και στα σημεία και στο... Και στο η εμφάνιση του Νίκου ήταν καταλυτική, ήταν εξαιρετικός σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ακόμα και όπως διαχειρίστηκε το εκείνο το περίεργο λάκτισμα και το χτύπημα που έχασε για λίγα δευτερόλεπτα φαντάζομαι το μετά και την όρασή του. Το διαχειρίστηκε άψογα, κρατώντας την υπεροχή. Ladies and gentlemen, we got a winner. Νικητής με πλειοψηφική απόφαση των κριτών. Κυρίες και κύριοι, κόκκινη γωνία, Νίκος Κίκας. Ο Πανσόν. Έχουμε νικητή, τον Νίκο τον Κίκα. Αξίζει ένα έξτρα χειροκρότημα. Έκανε αγώνα δρόμου για να μπορεί να παίξει. Χειροκροτήστε τον παρακαλώ. Μας έλειψε πολύ από τα ρινγκ. Με τον Χαλόπουλο και τον Φεζουλάη. Βλέπουμε και τις αναμνηστικές φωτογραφίες και την απονομή φυσικά των δύο αθλητών και θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τους υπόλοιπους αγώνες.